Κύριοι Υπουργοί, κύριε Εισαγγελέα του Άγιου Πάγου, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κυρίες και κύριοι, σήμερα τιμούμε την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Και είναι ευτυχές γεγονός ότι εδώ έχουμε δύο υπουργούς, τον Υπουργό Κύπρου και τον Υπουργό Παιδείας Ελλάδος, διότι η ελληνική γλώσσα πράγματι έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ο συνεκτικότερος δεσμός ελληνικότητας από οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, διότι συνδέει όλο τον ελληνισμό, και τον εντός Ελλάδος και τον εκτός, όπως στην Κύπρο. Και γι' αυτό χαιρετίζω επίσης και το πρόσφατα υπογραφένο, όπως πληροφορήθηκα, μνημόνιο συναντήληψης για την ελληνική γλώσσα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Θα προσθέσω και ένα άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας, εκτός από αυτό το δεσμό που δημιουργεί σε όλο τον ελληνισμό, δεσμό ελληνικότητας. Είναι το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα μόνη ως κριτήριο ελληνικότητας έχει μια αδιάσπαστη συνέχεια επί 3.000 χρόνια, ομιλούμενη και γραφόμενη. Δεν ισχύει με άλλα κριτήρια, πασχάρι ελληνική συνείδηση ή ελληνικό φρόνημα. Να θυμίσω ότι ο Πατριάρχης Γενάρδιος, απαντώντας τον 15ο αιώνα στο σοφό του Μιστρά, τον Πλήθωνα Γεμιστό, ο οποίος έλεγε στους παλαιολόγους «Έλληνες σας μεν», είχε απαντήσει ότι την φωνήν Έλλην, αλλά εξιδίας δόξης θέλω να ονομάζομαι. «Ούκαν φέιν Έλλην είναι, δια το μη φρονήν ως ποτέ οι Έλληνες εφρόνουν». Και αν με ρωτήσει κάποιος τι είμαι, θα πω «Χριστιανός είμαι». Να μην θυμίσω και τον Θεοδόσιο το Μεγάλο, που την εποχή εκείνη Έλλην, ίσον ιερολάτρης, ίσον εχθρός, ίσον αντίπολος. Επομένως, κάπου υπάρχουν κενά σε άλλα σημαντικότατα κριτήρια, αλλά στη γλώσσα ποτέ. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για την γλώσσα μας. Η Ακαδημία έχει μεγάλη ευαισθησία για το θέμα της ελληνικής γλώσσας. Το δείχνει άλλωστε και το έργο της, κυρίως το λεξικογραφικό. Θα μας μιλήσει αργότερα ο γλωσσολόγος και τακτικό μέλος της Ακαδημίας, ο κύριος Χαραλαμπάκης. Και την ευαισθησία δεν τη δείχνει μόνο με το να τιμά την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, αλλά και με άλλες εκδηλώσεις, ομιλίες και διαλέξεις, τη δείχνει και με ένα άλλο τρόπο. Ας με επιτροπεί να απευθυνθώ ιδιαίτερα στον αγαπητό μου κύριο Συρίγο, αρμόδιο του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε συμφωνήσει η Ακαδημία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι σπουδαίο κέντρο, γιατί ασχολείται με την ελληνική γλώσσα, αλλά την υφήλιο. Πρόεδρος είναι ο κύριος Παγγελής. Έχουμε και άλλα τρία κέντρα ζητήσει να εγκριθούν της Ακαδημίας. Τα έχετε εγκρίνει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εκκρεμεί όμως αυτό που είναι απλούστερο, διότι υπάρχει το κέντρο αυτό. Απλώς τι θα γίνει? Θα ενταχθεί στην Ακαδημία, ως κέντρο της Ακαδημίας. Και αυτό θα έχει σημαντική ωφέλεια και για τα δύο μέρη. Πρώτα θα δώσει στο κέντρο αυτό το κύρος της Ακαδημίας και η Ακαδημία θα έχει τη δυνατότητα να ασχολείται περισσότερο με τη γλώσσα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να μεταφέρετε και στην κυρία Υπουργό, με την οποία έχω μιλήσει για αυτό το θέμα και είναι θετικά διατεθειμένη, ήθελε κάποια μελέτη, αλλά καλό θα είναι να τελειώσει το συντομότερο μελέτη και να μας εγκρίνεται και το κέντρο αυτό.
Τώρα η μέρα της ελληνικής γλώσσας, 9 Φεβρουαρίου, γιορτάζεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο και πρέπει να γιορτάζεται. Είναι μια εθνική ημέρα, εθνική επέτειος είναι, εθνική επέτειος. Και θα έλεγα είναι ισοδύναμη αυτή η εθνική επέτειος με τις άλλες επετείους. Και έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τον ελληνισμό για τον οποίο σας μίλησα. Επομένως, είναι εθνικό ζήτημα το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Με αυτά τελείωσα, αλλά πριν αφήσω τον λόγο, θα παρακαλέσω τον κύριο Παπαγγελή να συνεχίσει πριν τον λόγο και να οργανώσει τη συνέχεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα καλέσω στο βήμα τον Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου, τον κύριο Πρόδρομο Προδρόμου, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Κύριε Υπουργέ. Αγαπητέ συνάδελφε, υφυπουργέ, κύριε Άγγελε Συρίγο, αγαπητέ πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Σταθόπουλε, αγαπητέ πρόεδρε, τέως πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Παυλόπουλε, κύριε φίλοι, αγαπητέ εισαγγελέα, κυρίες και κύριοι, ελάχιστοι μας διαβάζουν, γράφει ο Κώστας Μόντης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της Κύπρου. Ελάχιστοι μας διαβάζουν, ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας, μένουμε αδικαίωτοι και αχειροκρότητοι σε αυτή τη μακρινή γωνιά. Όμως, αντισταθμίζει που γράφουμε ελληνικά. Η συνείδηση του ποιητή για τη μοναδική αξία της γλώσσας μας. Γράφουμε και μιλάμε ελληνικά, εδώ και 2,5 σχεδόν 3.000 χρόνια. Μιλάμε ελληνικά. Έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα, όπως έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν 2.500 χρόνια, μας υποδεικνύει ο Οδυσσέας Ελίτης. Αυτή μάλιστα τη μακρόχρονη πορεία συλλογικής δημιουργίας και την απαντοχή και συνέχεια μαρτυρά και φωνάζει ακόμα η κυπριακή διάλεκτος, το ιδίωμα της Κύπρου, που συχνά διατηρεί γλωσσικές μορφές και τύπους απαράλλακτους κατευθείαν βγαλμένους μέσα από το βάθος των λαλούν των αιώνων της. Προσέρχομαι σήμερα με δέος, ομολογώ, και συγκίνηση εδώ στην Ακαδημία Αθηνών σε αυτή τη σεμνή αλλά και τόσο σημαίνουσα εκδήλωση που οργανώνουμε από κοινού, η Ακαδημία βεβαίως και τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, κύριε Παπαγγελή, και φέρνω είδηση ελληνική των άκρων. Είδηση που λέει ότι συντυχάνουμε πάντα ελληνικά. Μιλώντας σήμερα για την ελληνική γλώσσα, πρέπει να αναφέρω και ένα σημαντικό θετικό βήμα που κάναμε πρόσφατα, στο οποίο μόλις αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ακαδημίας, τον περασμένο Ιούνιο, τα δύο Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, υπογράφοντας το Μνημόνιο Συναντήληψης στον τομέα της Ελληνομάθειας, ούτως ώστε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το εξής, να είναι ο ενιαίος και για μας φορέας πιστοποίησης της γνώσης ελληνικής γλώσσας. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, αλλά επιπλέον μέσα από αυτή τη συμφωνία για να έχουμε και μια σειρά από παρεμφερείς δραστηριότητες προώθησης της ελληνομάθειας, δίνοντας νέες προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας μας, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς ανάμεσα στους ομογενείς μας στο εξωτερικό. Και αυτή την ώρα θα ήθελα να αναφερθώ και να μνημονεύσω και την συνεισφορά του αείμνηστου καθηγητή Ιωάννη Καζάζη, ο οποίος για χρόνια είχε συνεργαστεί για αυτό το σκοπό, αλλά δεν ευτυχήσαμε να τον έχουμε μαζί μας στην υπογραφή. Επισημαίνω συναφώς ότι η σημερινή αυτή εκδήλωση αποτελεί και αναγνώριση και απόδοση τιμής
από την πολιτική και πνευματική ηγεσία της Ελλάδας και της Κύπρου στην ελληνική γλώσσα, που για χιλιάδες χρόνια τώρα είναι ο κύριος αρμός πολιτιστικής ταυτότητας του ελληνισμού και στους σύγχρονους καιρούς συνέχει το ελληνικό έθνος. Θεωρώ όμως ακόμα αυτό τον κοινό εορτασμό των δύο Υπουργείων ως δείγμα και της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πολιτείες που στις μέρες μας γίνεται ολοένα και στενότερη, αλλά και ως μαρτυρία των ακατάλλητων δεσμών που από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τώρα πάντα ενώνουν τον ελληνικό κόσμο. Αυτούς τους ακατάλλητους δεσμούς που μπορούμε να αναζητήσουμε ήδη στον 4ο π.Χ. αιώνα, όταν ο βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου Ευαγόρας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες των πανίσχυρων Περσών κατακτητών για αφελληνισμό της Κύπρου, κατόρθωσε αποτελεσματικά να ενισχύσει τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Αθήνα και για το σκοπό αυτό ο Ευαγόρας έφερνε στην Κύπρο Αθηναίους λόγιους, ανθρώπους των γραμμάτων όπως ο Ισοκράτης ή ακόμα θεατρικές παραστάσεις. Η άμυνα λοιπόν του ελληνισμού και του βασιλιά Ευαγόρα περνούσε μέσα από την ελληνική λαλιά, μέσα από την γλώσσα. Όπως βεβαίως και μέσα από την γλώσσα ήταν μια από τις πρώτες αντιστάσεις του κυπριακού ελληνισμού πολλούς αιώνες μετά, απέναντι στις συστηματικές προσπάθειες προσπολιτισμού από τους Άγγλους κατακτητές. Η ελληνική γλώσσα, μια υπέροχη κληρονομιά, αφού μέσα από τη διαχρονική συνέχεια της πήρε τη μορφή και υπόσταση, μέσα από αυτή τη διαχρονική πορεία τρόπον τεινάς μιλεύτηκε το πρόσωπο του πολιτισμού και του τρόπου του ελληνισμού. Γιατί ως γνωστόν η γλώσσα δεν είναι μόνο εργαλείο ή μέσο επικοινωνίας, αλλά είναι και στοιχείο της οντολογίας μας. Ορίζει κατά τη δημοφιλή ρίση τα όρια του κόσμου μας. Ενώ η γλωσσική αγωγή καθορίζει εν πολλής και την πνευματική συγκρότηση του σύγχρονου ανθρώπου, δίνοντας, όπως θα έλεγε ο γλωσσολόγος, το λογισμικό του νου και της γλώσσας μέσα σε κοινωνίες της λόγιας και της εγγράμματης κουλτούρας. Όπως ακόμα είναι και ολόκληρη η δημιουργία που έρχεται μέσα και μαζί με τη γλώσσα, μέσα από τη γραμματεία μας ή ακόμα και από τη συλλογική λαϊκή δημιουργία με τα ρητά, τα γνωμικά και ούτω καθεξής. Μονάκριβο πολιτισμικό τιμαλφές, το δημοκρατικό αγαθό, ένα δημοκρατικό πολιτιστικό αγαθό, όπως το περιέγραφε ο Αδαμάντιος Κοραής, που κάνει εμάς, τους σύγχρονους Έλληνες, εξαιρετικά πλούσιους και ευλογημένους. Αναλογιζόμενοι αυτήν ειδικά την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, μέσα σε αυτή τη γιορτή, τον αμύθιτο αυτό πολιτιστικό θησαυρό, ερχόμαστε εδώ και τα δύο Υπουργεία με έγνοια και σκέψεις και προβληματισμούς και για την εκπαίδευση και για τη γλωσσική αγωγή στις μέρες μας. Αν ο ποιητής μπορεί να λέει «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου», εμείς εδώ σήμερα πρέπει να πούμε ότι έχουμε πρώτη έγνοια τη γλώσσα μας στον αγώνα για παιδεία. Ναι, αυτό πρέπει να πούμε και να μετουσιώσουμε, προσθέτω, σε προγραμματική κατεύθυνση για την εκπαιδευτική πολιτική μας. Και υπάρχει, θα πρέπει να σημειωθεί, πολλής δρόμος να διανύσουμε σε τούτη την κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι θα ακούσουμε αρκετά και έγκριτα για την ελληνική σκέψη όπως αποδόθηκε με τη δύναμη και την ομορφιά της γλώσσας μας και άφησε στο πέρασμα του χρόνου μνημεία. Μνημεία λόγω απαράμιλης αξίας, τόσο για το γλωσσικό του σκάλος, όσο και για το αξιακό του περιεχόμενο. Όπως ακόμα θα ακούσουμε και πόσο η ελληνική γλώσσα τροφοδότησε τις νεότερες γλώσσες αλλά και το σύνολο των τεχνών και των επιστημών με τέτοιο λεξιλογικό πλούτο ώστε να μην διανοείται κανείς ότι μπορούν να αποκοπούν από αυτόν. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, ολοκληρώνοντας αυτό το χαιρετισμό εκ μέρους και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και επειδή σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται και η θητεία μου ως Υπουργού Παιδείας, δράτωμαι της ευκαιρίας να απευθύνω συνολικά ειλικρινείς και ευγνώμονες ευχαριστίες προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την πολύπλευρη και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε, προσωπικές ευχαριστίες στην Υπουργό, την κυρία Νίκη Κεραμέως,
στον παρευρισκόμενο συνεργάτη και φίλο υφυπουργό Άγγελο Συρίγο, στην κυρία Μακρύ. Εύχομαι αυτή η τόσο στενή συνεργασία και να συνεχιστεί αλλά και να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Να μεγαλώσει εντελώς φυσικά κατά ακολουθίαν του καθημερινού βίου των ανθρώπων μας που συνδιαλέγονται και συντυχάνουν με ελληνικό λόγο αλλά και σπουδάζουν την ελληνική και που τραγούδια ελληνικά λένε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου και εγώ από την μεριά μου ως πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να ευχηθώ ενδυνάμωση και διηνεκή προκοπή στη συνεργασία μας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας να επιτελεί το ρόλο που του ανατέθηκε από, από το μνημόνιο. Σειρά για χαιρετισμό έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Άγιωδος Συρίγος. Κύριε Υφυπουργέ. Κύριε Υπουργέ Παιδείας, Νεολαίας και Αθλήσεως Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Βουλευτά εκπρόσωπε της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγητά μου, κύριε Σταθόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κύριε Ακαδημαϊκή, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, το 1952 ένας Άγγλος μηχανικός, ο οποίος είχε πάθος με τα γράμματα, με την αποκρυπτογράφηση, ανακάλυψε πίσω από τρία γράμματα της γραμμικής γραφής Β τη λέξη κουρουζό που παρέπεμπε στο χρυσό και έστειλε την γραφή της ελληνικής γλώσσας στο 1450 π.Χ. Έχουμε την ευτυχία να μιλάμε και να γράφουμε μία γλώσσα που, όπως έχει πει ο ίδιος ο Ελίτης, είναι μία γλώσσα στην οποία δεν υπάρχει αιώνας που να μην είναι γραμμένη ποίηση στα ελληνικά. Συγγνώμη, έκανα μία παράληψη να απευθυνθώ και, συγγνώμη, και στον καθηγητή μου Προκόπη Παυλόπουλο. Έχω δύο καθηγητές μου εδώ πέρα σήμερα. Το συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, το συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν την ευτυχία να μιλάμε μία γλώσσα η οποία είναι τουλάχιστον από το 1450 π.Χ. και είναι ζωντανή γλώσσα. Δεν είναι μία γλώσσα η οποία έχει χαθεί. Είναι δε εξαιρετικά ενδιαφέρον, άμα δείτε λαϊκά κείμενα της περίοδου, της ύστερης περίοδου του Βυζαντίου, πόσο κοντά στα σημερινά ελληνικά είναι και άμα τα συγκρίνετε με κείμενα της αγγλικής γλώσσας, επί παραδείγματι, προ 500 ετών, καταλαβαίνετε το τεράστιο χάσμα το οποίο υπάρχει. Έχουμε δε το πλεονέκτημα ότι είναι μια γλώσσα οργανωμένη και συγκροτημένη. Ο λόγος που ο Μάικλ Βέντρις κατέληξε ότι η γλώσσα την οποία έψαχνε να βρει δεν είναι ετρουσκική όπως νόμιζε αρχικώς, αλλά είναι ελληνική, οφειλόταν στο ότι έβλεπε ότι ήταν οργανωμένη σε κλήσεις και θεώρησε ότι είναι ή λατινικά ή ελληνικά. Πράγμα το οποίο δείχνει και την δύναμη αυτής της γλώσσας ως προς την οργάνωσή της. Δεύτερο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ είναι οι νεαρές του Ιουστινιανού. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταφέρει την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, συνεχίζει να εκδίδει τους νόμους της στα λατινικά, σε ένα περιβάλλον όμως το οποίο είναι καθαρά ελληνόφωνο. Από τη μέση των Βαλκανίων και ανατολικά είναι μία ελληνόφωνη περιοχή, σε σημείο που ο Ιουστινιανός επιλέγει να βγάζει τους καινούριους νόμους, τις νεαρές του, στην ελληνική γλώσσα, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να τις καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος. Η έννοια της λέξεως Έλληνας έχει αλλάξει στο βάθος των αιώνων. Άλλη έννοια είχε στην αρχαία εποχή, είτε παιδες Ελλήνων, λέγανε στη Σαλαμίνα,
Άλλη έννοια είχε τον 8ο ή τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, αναφερόταν στους εθνικούς. Άλλη έννοια είχε στην περίοδο που ανέφερε ο κύριος Σταθόπουλος, με τον πλήθωνα γεμιστό, προσπαθούσε να ξαναγυρίσει στην αρχαία ελληνική έννοια της λέξεως Έλλην. Άλλη έννοια είχε όταν ο Κολοκοτρώνης αποκαλούσε τους άντρες του Έλληνες, εννοώντας παλικάρια μου. Η γλώσσα όμως παρέμενε πάντοτε ελληνική και ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα του λαού μας. Πριν από χρόνια, κύριε Πρόεδρε, είχα πάει στο Μιλάνο και εκεί είχα περάσει από μια συνοικία Ιταλών, οι οποίοι μιλούσαν όλοι μεταξύ τους ελληνικά. Με έκπληξη τους άκουσα να μιλάνε ελληνικά και ρώτησα από πού είναι. Και μου είπαν ότι ήταν Ιταλοί που είχαν έρθει από τη Σμύρνη, τους είχαν εγκαταστήσει από τη Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη και από την Αλεξάνδρεια. Για ποιο λόγο? Διότι σε αυτές τις κοσμοπολίτικες πόλεις, πραγματικά κοσμοπολίτικες πόλεις, η κυρίαρχη γλώσσα ήταν η ελληνική γλώσσα. Κύριε Παπαγγελή, έχετε την τύχη να προείσταστε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια, χάρη στον αείμνηστο Καζάζη, να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι βαθμοί γνώσεως της ελληνικής γλώσσας. Είχα την τύχη την πρώτη δεκαετία του 2000 να συνεργαστώ με τον κύριο Καζάζη και να δουλέψω πάνω σε αυτό το τομέα και να καταλήξουμε στα 6 επίπεδα που ακολουθούσαν και τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς για αυτό το θέμα. Είναι ευτυχές ότι ξεκινάει η συνεργασία σας με την Ακαδημία Αθηνών. Πράγματι, η Ακαδημία Αθηνών έχει καταθέσει ένα σχετικό σχέδιο νόμου για τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και της Ακαδημίας, το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλες οι παραμετροί του, αλλά η θέση του Υπουργείου είναι εξαιρετικά θετική ως προς την ευόδοση αυτού του εγχειρήματος, που θα δώσει και μία στέγη και μία άλλη έγκλη στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Άμα δείτε πώς λειτουργούν αντίστοιχα πτυχία στο εξωτερικό, θα καταλάβετε ότι η έγκλη της Ακαδημίας Αθηνών και η Ακαδημία Αθηνών έχει να κερδίσει από αυτό το πράγμα, αλλά και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας θα έχει μία άλλη δυνατότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόδρομο Προδρόμου. Τον είχα γνωρίσει αρκετά χρόνια πριν, σε μία γιορτή που είχε γίνει σε ένα σπίτι δίπλα στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκοσία. Πολλά, πολλά χρόνια πριν, δεκαετία του 90. Ευτύχησα να συνεργαστούμε, διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις από έναν πραγματικό Έλληνα, ο οποίος πονάει τη γλώσσα, πονάει τον ελληνισμό και έκανε ό,τι μπορούσε για την προώθηση και της γλώσσας και του πολιτισμού μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία και να του ευχηθώ κάθε καλό στον επόμενο βίο του που θα ξεκινήσει στις επόμενες ημέρες μετά την εκλογή νέου Προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, γλώσσα μου έδωκαν ελληνική και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ. Ο επόμενος χαιρετισμός έρχεται από πολύ μακριά. Θα έλεγα πιο μακριά δεν γίνεται. Η κυρία Πατρίσια Κορομβόκη είναι λέκτορας στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Macquarie του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Θα την ακούσουμε να μας απευθύνει το μήνυμά της σε μια μέρα όπου ήδη πριν από μερικές ώρες στο τμήμα αυτό έχει εορταστεί με τον πιο πανηγυρικό τρόπο η ημέρα της ελληνικής γλώσσας με την παρουσία και του Αυστραλού Υπουργού Πολιτισμού. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το μήνυμα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και τον εορτασμό της, από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο, όπως εδώ στη μακρινή Αυστραλία, θα ήθελα να τονίσω την ανεξίτηλη αξία και τον διαχρονικό ρόλο της ελληνικής, όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας,
αλλά κυρίως ως μέσο διαμόρφωσης της ελληνικής ταυτότητας και παιδείας εκτός συνόλων. Για τους ανθρώπους της Διασποράς, η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά αποτελεί για αυτούς μια υπέρτατη αξία, την οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο να τη διαφυλάξουν, έχοντας επίγνωση του γλωσσικού θησαυρού της, της εκπραστικής πληρότητας και της διαχρονίας της. Η ελληνική γλώσσα αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό τους, την ιστορία τους και αποτελεί το θεμελιώδες συνεκτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, με την οποία καθημερινά διεισδύουν με βαθιά ανθρωπιστική στόχευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως αυτή της Αυστραλίας. Η διδασκαλία και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά διαδίδει τον τρόπο σκέψης και τον ελληνικό πολιτισμό στον κόσμο. Συμβάλλει όσο το δυνατόν στην πληρέστερη και ολοκληρωμένη δημιουργία και σύνθεση της ανθρωπιστικής σκέψης, που με τη σειρά της γίνεται γνώση. Γνώση των αξιών της δημοκρατίας και του διαλόγου, των ενιών του μέτρου και της λογικής, των ιδεών της φιλοσοφίας και της ποίησης, χαράζοντας έτσι τον δρόμο γέννησης ενός πολιτισμού εκτός συνόρων, που βάση του έχει τον έμπρακτο ανθρωπισμό. Με ένα τέτοιο περιεχόμενο, η ελληνική γλώσσα επιτρέπει στους ομιλητές της να εξελιχθούν επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά στη χώρα που ζουν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να εξαίρω το έργο των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίοι δουλεύουν άγνα με στόχο τη διατήρηση, τη διάδοση, την προβολή και την καλλιέργεια του μεγαλείου της ελληνικής γλώσσας. Έμπρακτη αρρωγή αυτής της προσπάθειας είναι η ανθυρή και δυναμική ομογένεια, καθώς και η ελληνική πολιτεία. Ως ακαδημαϊκός, δεν θα μπορούσα να μην τονίσω το χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας να εξελίσσεται, να εμπλουτίζεται και να προσαρμόζεται, προωθώντας έτσι τη γόνιμη έρευνα που οδηγεί σε καινοτόμα επιστημονικά επιτεύγματα και στην αναβάθμιση της διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας. Μακριά από την Ελλάδα, εδώ, στο Πανεπιστήμιο Macquarie, στο Σίδνεϊ Αυστραλίας, διδάσκουμε ελληνικά, μαθαίνουμε ελληνικά για να επικοινωνούμε στα ελληνικά, να σκεφτόμαστε ελεύθερα και δημοκρατικά, να ταξιδεύουμε χτίζοντας αόρατες γέφυρες με την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ελληνικής διασπορικής παιδείας και η γόνιμη ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δεσμών της ομογένειας με την πατρίδα. Η ελληνική γλώσσα είναι για όλες και για όλους εμάς πηξίδα ταυτότητας και πολιτισμού, τρόπος σκέψης και επικοινωνίας. Θα ήθελα τέλος να συγχαρώ ολόψυχα τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, την Ακαδημία Αθηνών και τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, που στόχο έχουν να αναδείξουν την αξία, τον πλούτο, τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας ως διαχρονικού μέσου επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ελεύθερης σκέψης και της ταυτότητας, εντός και εκτός συνόρων, και διάδοσης του τρόπου σκέψης και του ελληνικού πολιτισμού μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Περνούμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκδήλωσης και η πρώτη ομιλία είναι από τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Θα μας μιλήσει για το λεξικογραφικό έργο της Ακαδημίας Αθηνών, θα έλεγα το πετράδι στο στέμα της Ακαδημίας, το λεξικογραφικό έργο της. Κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε πρώην Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Υπουργή, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι. Πριν από 20 ακριβώς χρόνια, αυτές τις μέρες με κάλεσε εδώ στην Ακαδημία Αθηνών ο αείμνηστος Γρηγόριος Καλκαίας, ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, με τον επίσης αείμνηστο Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Ματσανιώτη, για να φτιάξουμε ένα νέο λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών.
συμπληρώθηκαν ακριβώς 20 χρόνια και η εμπειρία αυτή για μένα ήταν συγκλονιστική, διότι κατάλαβα και ο ίδιος πόσο δύσκολο πράγμα είναι να χειραγωγήσει κανείς, να χαλιναγωγήσει, να ελέγξει, να περιγράψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονική της πορεία και εξέλιξη. Εμείς οι λεξικογράφοι υποφέρουμε διπλά, ο κόσμος μας καταλαβαίνει πολύ λίγο και χαριτολογώντας θα έλεγα αυτό που κάθε φορά που ανοίγω ένα λεξικό το σκέφτομαι, που είπε ο Κωνσταντίνος Ασόπιος για τους δύσμυρους λεξικογράφους, ως τις γονείς εφώνευσεν, ως τις θεών υβρίσει, λεξικογράφος ασγενή ειν άφεσιν ελπίσει. Δεν ξέρω τι φόνο έχουμε κάνει σε κάποια άλλη ζωή και πληρώνουμε τώρα αυτό ακριβώς, διότι είναι σισύφιο έργο, δεν τελειώνει ποτέ το λεξικογραφικό έργο. Με τη βοήθεια όμως του Θεού και την ανοχή και κατανόηση της Ακαδημίας, καταφέραμε να βγάλουμε το χρηστικό λεξικό και να κυκλοφορήσει και να παρουσιαστεί από αυτό εδώ το βήμα το 2014, αλλά η Ακαδημία Αθηνών, όπως αρμόζει σε ένα ύψιστο πνευματικό ίδρυμα, εργάζεται σεμνά και αθόρυβα. Το κέντρο συντάξεως του ιστορικού λεξικού, το, όπως λέτε τώρα κέντρο Κενδύ, κέντρο ερεύνης των ελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, είναι ένα τιτάνιο έργο, το ιστορικό λεξικό, πραγματικά συμπυκνώνει ακριβώς αυτό που λέμε διαχρονία της γλώσσας. Πέρασα 7 χρόνια σε αυτό το κέντρο, νεαρός ερευνητής όταν επέστρεψα από τη Γερμανία και καταλαβαίνω τον αγώνα και την αγωνία αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν στο ιστορικό λεξικό να δαμάσουν αυτό το θησαυρό που λέγονται διάλεκτοι και ιδιώματα. Κύριε Υπουργέ, από την Κύπρο που έχω διδάξει εκεί στο Πανεπιστήμιο και ξέρουμε τη διαχρονική αξία και της κυπριακής διαλέκτου όπως και των ιδιωμάτων, εμείς οι διαλεκτόφωνοι δεν γινόμαστε κατανοητοί πολλές φορές από τον απλό κόσμο διότι θεωρούνται υποδιέστερες οι διάλεκτοι. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Ο πατέρας της ελληνικής γλωσσολογίας, ο Γεώργιος Χατζηδάκης, απέδειξε πόσο εσφαλμένη ήταν η ανθεληνική θεωρία του Φαλμεράιερ ότι δεν ρέει σταγόνα ελληνικού αίματος στις φλέβες των Ελλήνων. Τι προσβολή ήταν αυτή για ένα λαό, ένα έθνος που συγκροτήθηκε μόλις τότε και ήρθε ο Νικόλαος πολίτης από πλευράς λαογραφίας και ο Γεώργιος Χατζηδάκης από την πλευρά της γλώσσας να δείξουν ότι είμαστε οι Έλληνες στη διαχρονική πορεία, διότι δεν μπορεί μία γριούλα, για παράδειγμα, στην Κύπρο να λέει τη λέξη λίμπουρας και να γελάει ο Αθηναίος που δεν ξέρει τι σημαίνει και αυτή η γριούλα που συνάντησα και εγώ στον Καλοπαναγιώτη στην Κύπρο προφανώς δεν είχε διαβάσει καλήμαχο για να δει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ωραιότατα και σημαίνει παρακαλώ μυρμήγκι. Να λοιπόν ότι οι αρχαίες λέξεις που επιβιώνουν σε όλες τις διαλέξεις και τα ιδιώματα επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη διαχρονική πορεία μας. Το δεύτερο σημαντικό κέντρο, γιατί για το λεγόμενο ιστορικό λεξικό θα μιλήσουμε σε άλλη ευκαιρία και πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπο να στηρίξει αυτό το τιτάνιο έργο, θα ήθελα να πω ότι το κέντρο των νεολογισμών είναι πολύ σημαντικό διότι κατακλυζόμαστε κυριολεκτικά από νέους όρους σε καθημερινή βάση. Και η Ακαδημία Αθηνών μελετά τους νεολογισμούς και προτείνει λύσεις εκεί που μπορεί να δοθεί η λύση, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Άρα λοιπόν, με το ιστορικό λεξικό, το κέντρο ερεύνης των νεολογισμών και το χρηστικό λεξικό, η Ακαδημία προσπαθεί να δείξει στην πράξη ότι ενδιαφέρεται με αποτελεσματικό τρόπο για τη γλώσσα και όχι μόνο την έρευνά της, αλλά την προβολή και την διδασκαλία και τη διάδοσή της. Διότι ένα λεξικό, αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνει, κοιτάζω και το ρολόι, το λεξικό είναι η διαιώνιση του είναι μας. Πραγματικά, όποιος ανοίξει και δει μερικές σελίδες θα καταλάβει ότι πόσο λίγο ξέρουμε τη γλώσσα. Αυτό που διαπίστωσε η Ακαδημία Αθηνών τα τελευταία 20 χρόνια με το να αξιοποιήσει πρώτη φορά εκτενώς ηλεκτρονικές και έντυπες βάσεις δεδομένων
έδειξε ότι ενώ η γλώσσα είναι ιδιοσυγκρασιακή, δηλαδή ο καθένας μας έχει με βάση το επάγγελμα, την ηλικία, το φύλο και ένα σωρό παράγοντες κοινωνικούς τη δική του άποψη για τη γλώσσα, ήρθαν τα σώματα κειμένων, εκατομμύρια εκατομμυρίων λέξεων, να μας δείξουν ότι η γλώσσα είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε εμείς. Και γι' αυτό το χρηστικό λεξικό αντικατοπτρίζει την ζωντανή πραγματική χρήση της γλώσσας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, τον συνάδελφο κύριο Παπαγγελή. Ο Θόδωρος Παπαγγελής έκανε κάτι που θα το δείτε σε λίγο, που με εξέπληξε και εμένα ευχάριστα, όπως και ο πρώην πρόεδρος, ο περισσότερος πρόεδρος, ο κύριος Αντώνιος Ρεγκάκος, διότι θα σε ευνηδιάσω τώρα λέγοντάς σας ότι σήμερα η μέρα παγκόσμια της ελληνικής γλώσσας, η Ακαδημία Εθνών δίνει στον ελληνικό λαό δωρεάν, θα το δείτε τώρα, από αυτή τη στιγμή, το χρηστικό λεξικό των 75.500 λέξεων, λιμάτων, 99 γνωστικών τομέων, το βλέπετε εδώ στην οθόνη, και 5.500 νεολογισμοί που δείχνουν την εκφραστική πληρότητα της γλώσσας. Δηλαδή, αν σας πω τώρα ότι από τους νεολογισμούς που έχουμε βάλει, να σας διαβάσω έτσι μερικούς, να δείτε πώς εξελίσσεται η γλώσσα. Χάρη στον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, τον κύριο Ζερεφό, που μου το είπε και δικαίως, βάλαμε τη λέξη, παρακαλώ, ανθρωπόκαινο. Πώς οι νεοέλληνες την ξέρουν? Θα τη δείτε σε λίγο πώς είναι γραμμένη στο λεξικό. Η ανθρωπόπαυση με τον κορονοϊό που σταμάτησαν οι δραστηριότητες των ανθρώπων και η γη ξεκουράστηκε. Ανθρωπόπαυση. Αντιεμβολιαστής. Το φυτό γκουσμάνια το παραγγέλνουν, πολλοί το βλέπουν σε ανθοπολία, το αγοράζουν αλλά δεν ξέρουν τι είναι. Ο δραχμιστής, το κρυπτονόμισμα. Η γυάλινη οροφή που δεν είναι κυριολεξία αλλά είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι εμποδίζουν τη γυναίκα αλλά και άτομα χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων να ανέβουν. Μυστηριωδώς. Αυτή η γυάλινη οροφή είναι πολύ σημαντικό. Μεταφραστική και περιβαλλοντική ιατρική. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εδώ αξίζει να πει στο λεξικό, αλλάζει η Αττική. Το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου, που θα πει κανείς τι είναι αυτό, τι προβλήματα δημιουργεί. Θα δείτε λοιπόν λήματα τα οποία πραγματικά θα σας εντυπωσιάσουν. Αλλά αυτό που έκανε η Ακαδημία Αθηνών, αν θα πάω τώρα εδώ να πληκτρολογήσω στην αναζήτηση, θα το δείτε. Πιστεύω ότι και οι εκπαιδευτικοί μας θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, αν θα πάμε στη λέξη ομορφιά. Κοιτάξτε, βγαίνει αμέσως, πατάμε ένα κουμπί και η ομορφιά. Έχουμε 42 κοσμητικά επίθετα για την ομορφιά, που δεν τα σκέφτεται ο καθένας μας. Ανεξάντλητη, γράφουμε, αγγελική, ανεξάντλητη, εξεπέραστη, απίστευτη, απόλυτη, ασύγκριτη, θεϊκή, θεσπέση, εκθαβωτική, εκρηκτική, εντυπωσιακή. Χίλια δυο πράγματα, αλλά με αυτοματισμούς βρίσκει κανείς απίστευτα πράγματα με το λιματόδευτο. Κοιτάξτε, αν θα πάω στη λέξη, για παράδειγμα, πού να σας πω τώρα. Να πάμε στη λέξη τουρισμός, να γράψω εδώ. Να πω κάτι που είναι σημαντικό. Εδώ βλέπετε, το βλέπετε, βρέθηκαν 58.745 εγγραφές με αυτοματισμός. Η Ακαδημία δηλώνει ότι είναι 75.500 λήματα. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί με ρώτησαν κι άλλοι, είναι δυνατόν να κάνει τέτοιο λάθος η Ακαδημία? Όχι. Λάβαμε υπόψη όχι μόνο τα λήματα του τύπου άντρας, γυναίκα, όπως βλέπουν στα παραδοσιακά λεξικά, αλλά τα λεγόμενα φραστικά ονόματα και τα σύμπλοκα ή τις σταθερές λεξικές συνάψεις. Αν θα πούμε, αν θα πάμε στη λέξη ιστορία, ο υπολογιστής τη μετράει ότι είναι μία λέξη, ιστορία. Μέσα όμως έχει 22 λήματα της ιστορίας. Άλλο είναι η ιστορία της ζωής μου, άλλο το χρονοτούλαπο από τις ιστορίες, άλλο ιστορίες για αγρίους και ούτω καθεξής, τα οποία τα ερμηνεύουμε. Άρα λοιπόν φάνηκε επίσης ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις ή μεμονωμένα λήματα, αλλά είναι οι σταθερές λεξικές συνάψεις. Οι καινοτομίες του λεξικού, κοιτάξτε, πηγαίνουμε, εδώ είναι η αρχική, εδώ είναι το λεξικό
οι πρόλογοι του κυρίου Ρεγκάκου, του κυρίου Ζερεφού, του κυρίου Πετράκου, η δομή του και η οργάνωση αναλυτικά, οι καινοτομίες, τα σύμβολα, οι συντομογραφίες, οι βιβλιοκρισίες, αλλά δέστε τώρα τις καινοτομίες. Να το, κατάρτιση 17 καινοτομίες, κατάρτιση του λιματολογίου από εκτενής βάσης που είπε, αυτόματος συλλαβισμός, που είναι μικρό αλλά είναι σημαντικό για μας, αναλυτική παρουσίαση, το είπα το συνδυαστικό λέξη, ακριβής υφολογικός προσδιορισμός λέξεων και εκφράσεων, 37 διαφορετικά υφολογικά πεδία. Δεν έχει νόημα να συνεχίσω γιατί πέρασε ήδη η ώρα, εγώ αυτό που ήθελα να πω, με την τριπλή αυτή επιστημονική κατεύθυνση η Ακαδημία εξετάζει σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο τη γλώσσα και πιστεύω ότι το έργο που δίνει σήμερα η Ακαδημία Αθηνών στον ελληνικό λαό το είχαμε υποσχεθεί το 2014, αλλά τώρα γίνεται πραγματικότητα και είμαι και εγώ ιδιαίτερα συγκινημένος. Στο τέλος θα σας δοθεί ένα δελτίο τύπου, όπου πατώντας το κουμπί βρίσκεται εκεί τα πάντα. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσει και η πολιτεία αυτό τον ερευνητικό μόχθο των ανθρώπων της Ακαδημίας, διότι δεν το έφτιαξα εγώ το λεξικό. Υπήρξαν συνεργάτες πολύτιμοι, είχα την ευθύνη του συντονισμού, αλλά σεμνά και αθόρυβα δούλεψαν πάρα πολύ και, και δουλεύουν για τα 3 αυτά έργα. Και ευχαριστώ την Ακαδημία για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να παρουσιάσουμε σήμερα αυτό το έργο. Ευχαριστώ και στο τέλος θα σας δοθεί ένα δελτίο τύπου όπου μπορείτε ήδη από απόψε να κάνετε οποιαδήποτε αναζήτηση και να βελτιώνετε το ύφος, αλλά και να σχηματίσετε οι φιλόλογοι, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ασκήσεις για καλύτερη ποιότητα λόγου και αποτελεσματικότερη διδασκαλία της γλώσσας μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω και την παρουσία του εκπροσώπου του Περιφερειάρχη Αττικής, κυρίου Πατούλη, του κυρίου Χαράλαμπου Αλεξανδράτου. Ευχαριστούμε και εμείς, Χριστόφορε, και όχι μόνο για την παρουσία σου εδώ, αλλά για όλα τα πολύτιμα και σημαντικά για τα οποία μόχθησες. Θα καλέσω στο βήμα τον αγαπητό συνάδελφο, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μου έχει απαγορεύσει να το λέω αυτό, αλλά εγώ επιμένω, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Το τέος νομίζω το έχουμε μόνο για τους βασιλείς. Ή όχι. Το έχουμε γενικά. Α, ναι. Να βλέπετε ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, δεν το ήξερε. Ευχαριστώ πολύ. Α, δεν το είδαμε. Έπρεπε να μου το έχεις πει, Χριστόφορε. Το θέμα της ομιλίας του κυρίου Παυλόπουλου είναι επισημάνσεις για τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών. Κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε. Κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτά, κύριε Εισαγγελέα του Αριουπάγου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Σταθόπουλο, να ευχηθώ εκ μέρους όλων μας και των μη ακαδημαϊκών καλή δύναμη στην πορεία του και έναν πολύ σημαντικό απολογισμό που στεριάζει στην προσωπικότητά του γενικότερα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Θόδωρο Παγγελή για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε σήμερα. Μέρα που εορτάζεται η ελληνική γλώσσα παγκοσμίως, κάτι που καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα το 2017, αλλά που το αξίζει η γλώσσα μας και αυτό δεν είναι ένα είδος γλωσσικού νεποτισμού. Γιατί, δεν είναι αυτό το θέμα μου, μισό λεπτό θα ζητήσω από το χρόνο σας. Γιατί αυτή η γλώσσα ανοίξει την ανθρωπότητα. Συνηθίζουμε εμείς οι Έλληνες να αναδεικνύουμε το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου, όπως μαρτυρά ή μαρτυρία, όπως θέλετε, ο Θουκυδίδης, διαμόρφωσε το ελληνικό έθνος μέσα από κοινές διαλέκτους και στη βάση της ιωνικής διαλέκτου. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Η γλώσσα διαμόρφωσε αυτό το έθνος. Η πρώτη εκδήλωση,
Θουκυδίδια η διαπίστωση, όχι Παυλοπούλου, σε πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι αυτό, αυτό αφορά εμάς τους Έλληνες. Αυτό που η ανθρωπότητα οφείλει στην ελληνική γλώσσα είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η ρίζα του πολιτισμού μας, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που είναι η βάση όλου του δυτικού πολιτισμού και ιδίως του κοινού μας ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και από την άλλη πλευρά, αυτός ο ελληνικός πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο πιο κατάλληλος εκφύσεως και όχι μόνο λόγω γεωγραφικής συγκυρίας να ηγηθεί του διαλόγου των πολιτισμών σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Και αυτό, κύριε Πρίτανη και κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Σταθόπουλο τον αποκαλώ Πρίτανη, γιατί ήταν ο Πρίτανης μας μια κρίσιμη στιγμή για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την οποία εγώ δεν μπορώ να λησμονήσω ως καθηγητής νεαρός τότε. Κύριε Πρίτανη και κύριε Πρόεδρε, θα ευχόμαστε η Προεδρία σας να συμβάλλει έτσι ώστε να αναδείξουμε ως Ακαδημία Αθηνών τη δύναμη του διαλόγου των πολιτισμών, ιδίως με την Ανατολή σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, όπου ούτε τη δημοκρατία, ούτε την ειρήνη μπορούμε να εμπεδώσουμε, ούτε τον άνθρωπο μπορούμε να υπερασπιστούμε ως αξία και ως προσωπικότητα, χωρίς αυτό το διάλογο, που είναι η μεγάλη απάντηση σε όλους εκείνους που μιλούν για σύγκρουση πολιτισμών και που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν, με αυτού του είδους κοσμοθεωρίες. Θέλω πολύ σύντομα, έχει η ομιλία μου δοθεί στον κύριο Παπαγγελή και είναι στη διάθεσή σας, είναι η σχέση της ελληνικής γλώσσας με τα μαθηματικά. Ορθότερα με τις θετικές επιστήμες. 5ος αιώνας π.Χ. Ένα μεγάλο Big Bang. Στην παγκόσμια διανόηση. Όποιος και ήταν ο κόσμος στην εποχή εκείνη. Μέσα ακριβώς από το ελεύθερο Αδάμα στο ελληνικό πνεύμα αρχίζει η δική του δοξαστική πορεία, όπως την αποκαλώ, και η δημιουργία των επιστημών από τη φιλοσοφία, ξεκινώντας για να φτάσουμε μέχρι και τις θετικές επιστήμες. Ο Λεύκηπος φεύγει από τη Μίλητο για να πάει στα Άβδυρα να συναντήσει τον Δημόκρητο και μέσα από τη σκέψη του να προκύψει η ατομική θεωρία. Θόδωρος ο Παγγελής, μέσα από τον Τερέρουμ Νατούρα του Λουκριτίου, ξέρει καλά τι σημαίνει αυτή η εποχή. Ύστερα, Πυθαγόρας στα μαθηματικά. Ύστερα, ο Θαλής, σε ό,τι αφορά τη γεωμετρία. Και από εκεί πέρα αρχίζει να αναδύεται η μεγάλη, αυτό παδοξαστική πορεία του ελληνικού πνεύματος στις θετικές επιστήμες με τον Ευκλήδη και τα στοιχεία του Ευκλήδη σε ό,τι αφορά τη γεωμετρία και πολύ στη συνέχεια ο Αρχιμίδης, ο Εύδοξος, ο Απολλώνιος και τέλος ο Διόφαντος. Ο τελευταίος μεγάλος ελληνιστικής εποχής που κληροδότησε την αλγεβρική σκέψη σε εκείνους που αργότερα ανακάλυψαν πάνω στα βήματά του την ίδια την άλγεβρα. Πολλοί λαοί είχαν ένα κληροδότημα, θα έλεγε κανείς, επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας στα μαθηματικά. Δεν ανέπτυξαν επιστήμη. Οι Χεταίοι, οι Αιγύπτιοι, τόσοι άλλοι με τέτοια δημιουργήματα προϋποθέτουν γεωμετρία. Καλή, αλλά ήταν εμπειρία. Δεν διαμόρφωσαν επιστήμη. Τι ήταν εκείνο άραγε που οδήγησε το ελληνικό πνεύμα, που οδήγησε την δυνατότητα του πνεύματος να αναπτυχθεί σε επιστήμες και να διαμορφώσει γεωμετρία, φυσική και βεβαίως αργότερα τον αλγεβρικό λογισμό. Είναι ήδη η ελληνική γλώσσα και η διαπίστωσή μου είναι κοινότοπη πια σήμερα. Δεν είναι δική μου. Αν διαβάσετε κορυφαία βιβλία στον κόσμο σήμερα, θα αναφέρω μόνο δύο που εγώ τα θεωρώ κορυφαία και άξιζε τον κόπο να εντρυφήσει κανείς αυτά. Είναι παραδείγματος χάρη L'Organisation του Jean-Louis Gardy, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Nantes. L'Organisation de Mathématiques Grecques de Tétarchimède και αργότερα ο Rivial Nets. Αυτός ο μεγάλος αστρονόμος και ταυτοχρόνως καθηγητής των ελληνικών μαθηματικών στο Στάνφορντ. Πρέπει να δείξει αυτό που σας λέω. Και πολλές φορές εμείς το αγνοούμε, ακόμα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Γιατί άραγε η ελληνική γλώσσα έχει αυτή τη δύναμη. Γιατί προηγήθηκε σε αυτό, οδήγησε τις άλλες γλώσσες. Γιατί έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων πρώτον, η ελληνική γλώσσα έχει το οριστικό άρθρο, το «ο» ή «το». Ο ή το, ξέρετε, δίνει την δυνατότητα της αφηρημένης έκφρασης και του αφηρημένου ουσιαστικού.
Δεν το έχει λατινική γλώσσα. Ξέρει ο κ. Παπαγγελής καλύτερα από όλους μας. Δεν το είχαν άλλες γλώσσες. Το προσέθεσε η ελληνική γλώσσα, η πρώτη που το διαμόρφωσε. Και τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε ότι η αφαιρετικότητα είναι η βάση για να δημιουργήσει την έννοια του προβλήματος, πριν πας στην απόδειξη. Χωρίς την έννοια της αφαίρεσης, στον χώρο της επιστήμης, δεν νοείται μαθηματική σκέψη. Ένα θεώρημα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ως σύνολο συγκεκριμένων εμπειρικών γνώσεων, αλλά προϋποθέτει την αφηρημένη σκέψη. Το ίδιο προϋποθέτει και η ίδια η απόδειξη στην πορεία. Και εκείνο που είναι χαρακτηριστικό επίσης είναι η ακατάσχετη, επιτρέψτε μου την έκφραση, ροπή της ελληνικής σκέψης, του ελληνικού λογισμού στην αναζήτηση της μονάδας, της ρίζας. Το βλέπουμε αυτό. Αυτό οδήγησε τον Δημόκρητο στην ανακάλυψη του ατόμου. Η βασική σκέψη του, του Δημοκρίτου, μπορεί σήμερα να έχουμε φτάσει στα σωματίδια, υποσωματίδια, που δεν ξέραμε μάλιστα αν είχαν μάζα ορισμένα πράγματα από αυτά. Αλλά πάντως η έννοια του στοιχειώδου σωματιδίου βρίσκεται μέσα στη σκέψη του ίδιου του Δημόκρητου. Στη γλώσσα μας, παραδείγματος χάρη, ο φθόγκος, που είναι η βάση στη φωνητική έκφραση της γλώσσας, ο φθόγκος. Ο φθόγκος αυτός, ξέρετε, είναι η βάση εκείνη η οποία μας επέτρεψε να μετατρέψουμε το φοινικικό αλφάβητο για να οδηγηθούμε στο ελληνικό, στην πορεία. Αυτά είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά. Η αφηρημένη έννοια μέσα της ελληνικής γλώσσας, η ροπή του πνεύματος στην αναζήτηση της ρίζας, δηλαδή στην αναζήτηση του από πού ξεκινάμε, για να διαμορφώσουμε ένα πρόβλημα και να προβούμε στη λύση του. Αυτό το έχει αναδείξει ο Γκαρνής, Ζαν-Λουί Γκαρνής, όπως τα είπε σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, και σε ό,τι αφορά την παραγωγική, στην παραγωγική απόδειξη και σε ό,τι αφορά δε ως τη διαμόρφωση του προβλήματος. Φτάνουν όμως αυτά για να αναδείξουμε τη δημιουργία της επιστήμης των μαθηματικών με το ελληνικό πνεύμα? Όχι. Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Προσθέτουμε όμως αυτό κάτι άλλο. Τη συσχέτιση του αριθμού με την έννοια του ελληνικού αλφαβήτου, με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Προσθέτουμε δηλαδή στο γεγονός ότι χάρη στη χρησιμοποίηση του ελληνικού αλφαβήτου και τη σύνδεσή του με την έννοια του αριθμού, φτάνουμε από εκεί και πέρα στη δημιουργία της επιστήμης. Σκεφτείτε ότι στον Ευκλήδη, για να φτάσει στη γεωμετρία του, χρησιμοποίησε στην έννοια τριγώνου, το τρίγωνο ήταν γνωστό και πριν. Αυτό που ανακάλυψε η ελληνική γλώσσα είναι ο προσδιορισμός του μέσω των γραμμάτων. Το ίδιο πράγμα και στην άλγεβρα. Μην κοιτάτε που σήμερα είναι όλα στην άλγεβρα, παραδείγματος, τα σύμβολα είναι στη λατινική γλώσσα, από την ελληνική ξεκίνησε. Απλώς τα κληροδότησε ως παγκόσμια γλώσσα η λατινική αργότερα, παγκόσμια για την εποχή της. Και φυσικά σήμερα είναι οι λατινογενείς γλώσσες, οι οποίες χρησιμοποιούνται. Πολλοί όμως φυσικοί χρησιμοποιούν το ελληνικό αλφάβητο ακόμα και σήμερα. Είναι αυτή η σύνδεση λοιπόν του αριθμού και των ελληνικών συμβόλων. Του εγγράμματου, να το πω έτσι, όπως λέει ο Ρίβι Ελνέτς, του εγγράμματου διαγράμματος και της λογοτυπικής γλώσσας, που βλέπετε ότι δημιουργεί όλο αυτό το φαινόμενο που σας εξήγησα προηγουμένως. Ο αριθμός προέρχεται από το ρήμα αραρίσκο. Το αραρίσκο είναι η βάση του, δηλαδή ξεκινάει από το άρο. Το αραρίσκο σημαίνει, και είναι από το άρ και το άρο και το ίθμα, σημαίνει τον αριθμό ο οποίος έχει την εξής ιδιότητα. Μπορεί να ταιριάξει τα πράγματα και να κάνει ένα βήμα παραπέρα το ίθμα για να διαμορφώσει το πρόβλημα ή να το λύσει. Αυτή λοιπόν η σύνδεση με τα σύμβολα του ελληνικού αλφαβήτου επέτρεψε τη δημιουργία αυτού που σας είπα πριν, του εγγράμματου διαγράμματος, της λογοτυπικής γλώσσας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουμε αργότερα σε εκείνο το οποίο τόνιζα, δηλαδή στο να φτάσουμε στην γεωμετρική σκέψη, στο να διαμορφώσουμε θεωρήματα. Θυμηθείτε από το γυμνάσιο, το λύκειο, ποια είναι η έννοια του θεωρήματος. Πώς το διαμορφώνουμε, με τι το διαμορφώνουμε? Θυμηθείτε την άλγεβρα.
Και φτάσουμε τώρα για να τελειώνω, για να σας κουραζώ άλλο, στη σκέψη του Διοφάντου. Ο οποίος είναι ο τελευταίος, ας το πω, των μεγάλων. Προηγούμενοι ήταν από την εποχή τη Ρωμαϊκή, ο Διόφαντος την ελληνιστική εποχή στο τέλος, στην αρχή, συγγνώμη, όπου ξέρετε, γνωρίζετε όλοι, τι οφείλει σε αυτόν η αλγεβρική σκέψη και πόσο αλχοαρίζμι, που είναι ο πραγματικός δημιουργός της άλγεβρας, ο Άραβας, είναι εκείνος ο οποίος στηρίχθηκε στο Διόφαντο. Μην ξεχνάτε, ο Διόφαντος μας άφησε 13 βιβλία, 10 μας περισσώθηκαν, τα 6 είναι στην ελληνική γλώσσα, τα 4 είναι στην αραβική. Ο αλχοαρίζμι ξεκίνησε από αυτά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σήμερα αποδέχονται όλοι οι μεγάλοι μαθηματικοί στον κόσμο που ερευνούν τη σημασία της γλώσσας μας στα μαθηματικά, το εξής. Ότι ο Διόφαντος, ο προβληματισμός, ο πρωτόλιος αλγεβρικός, δεν είχε ανακαλυφθεί τότε, αλλά ο πρωτόλιος αλγεβρικός στοχασμός του Διοφάντου είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί σήμερα τις προϋποθέσεις να μιλάμε, εδώ και χρόνια βεβαίως, για τις λεγόμενες πολυονυμικές τριάδες, δηλαδή τις διόνυμες τριάδες, τις τριώνυμες τριάδες και ιδίως την αναζήτηση των λεγόμενων πυθαγόριων τριάδων, δηλαδή την αναζήτηση του ακέραιου αριθμού για τη λύση της εξίσωσης χ τετράγωνο, υψ τετράγωνο, ίσον γάμα τετράγωνο. Όλα αυτά, ξέρετε, ανάγονται στον αλγεβρικό λογισμό του Διόφαντου. Τα πήρε ο αλγοαρίσμι, διαμόρφωσε την άλγεβρα που ξέρουμε σήμερα. Είναι η βάση όμως της σκέψης, η ελληνική μαθηματική σκέψη. Και στη φυσική, Δημόκριτος, και στη γεωμετρία, Θαλής και ιδίως ο Ευκλήδης, στα μαθηματικά, φυσικά, γενικότερα, ο Πυθαγόρας και οπωσδήποτε στην άλγεβρα, που είναι η πιο σύνθετη μορφή που συνάμηκε, αργότερα και ο απειροστικός λογισμός και άλλα τόσα, που τα οφείλουμε στην έννοια του Διοφάντου. Όλοι τους στηρίχτηκαν στη γλώσσα μας. Όλοι τους στηρίχθηκαν στη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου, είτε στο επίπεδο της γεωμετρίας, είτε στο επίπεδο της άλγεβρας. Μια τυχαία σύμπτωση? Όχι. Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας, κυρίες και κύριοι, είναι ότι σπρώχνει το λογισμό να εκδηλωθεί. Ο άνθρωπος ως έμβιον έχει αυτό το πλεονέκτημα το μεγάλο. Το λογισμό. Αυτός ο λογισμός υπάρχει έμφυτος στον άνθρωπο και είναι η μεγάλη του αξία και το μέσο ανάπτυξης προσωπικότητάς του. Αλλά για να βγει αυτός ο λογισμός χρειαζόταν ένα όχημα. Καλύτερο όχημα από την ελληνική γλώσσα, όπως απέδειξε η ιστορία και σε επίπεδο μαθηματικών, αλλά και σε επίπεδο ανθρωπιστικών σπουδών, δεν υπήρξε. Και η φιλοσοφία τότε διαμορφώθηκε. Όλες οι επιστήμες. Δεν διεκδικούμε το μονοπόλιο της σοφίας στην ανθρωπότητα. Σίγουρα όμως η ελληνική γλώσσα μας βοήθησε ώστε να έχουμε ως μεγάλη μας κληρονομιά το ότι το ελληνικό πνεύμα σκαπανέας δημιουργίας και πολιτισμού ήταν ακριβώς ένα πνεύμα το οποίο στηρίχθηκε στη γλώσσα, τούτη τη γλώσσα που, όπως έλεγε ο Ελίδης και ο Σεφέρης, που μιλιέται χωρίς να υπάρχει μια ρογμή, ούτε ένα χάσμα, όπως έλεγε ο Σεφέρης. Αυτή η γλώσσα, λοιπόν, είναι η δική μας γλώσσα. Με τις αλλαγές της, ναι, και αυτός είναι ο πλούτος της. Πάντως, μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Αυτό μας βοηθάει πολύ το λεξικό, που το οφείλουμε πολύ στο συνάδελφο τον κύριο Χαλαμπάκη. Τον ευχαριστούμε και εύχομαι η Ακαδημία να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, ανταποκρινόμενη με σεμνότητα και ταπεινότητα, είναι η αλήθεια πάντοτε, στον πραγματικό της ρόλο. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα κάπως. Ευχαριστούμε για αυτή την επιστημολογική, γλωσσική, πυκνότατη ξανάγηση. Το κείμενο που μου έδωσε ο κύριος Παυλόπουλος είναι αναλυτικότερο και θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε διαθέσιμο για όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Θα καλέσω στο βήμα τώρα τον κύριο Παντελή Βουτουρή, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η ομιλία του έχει θέμα «Να συστήσουμε μία ελληνική σχολή επάνω εις την πατρίδα, γλώσσα και παιδεία στην Κύπρο». Κύριε Βουτουρή, το βήμα είναι δικό σας.
Κύριε τέως Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριοι Υπουργοί της Ελλάδος και της Κύπρου, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κύριε Ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι. Η εντός των εισαγωγικών φράση στον τίτλο της ομιλίας μου «Να συστήσουμε μίαν ελληνική σχολή επάνω εις την πατρίδα» προέρχεται από την ιδρυτική πράξη της ελληνικής σχολής Λευκωσίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στα 1812. Εννοήσαντες, αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, ότι η μετέρα πολιτεία της καθημάς νήσου Κύπρου πάσχει μέγαν αυχμών παιδείας, κύριε Χαραλαμπάκη, και έλλειψη ελληνικών μαθημάτων, τα οποία είναι το μόνο μέσον όπου αποκαταστήνουση των άνθρωπων, άξιων άνθρωπων, αποφασίσαμε να συστήσουμε μίαν ελληνική σχολή επάνω στην πατρίδα. 7 χρόνια αργότερα, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ανταποκρίνεται εμπράκτος στην έκκληση των κατοίκων της Λεμεσού για ίδρυση ελληνικής σχολής και στην δική τους πόλη. «Οικούσαμεν», γράφει στην απαντητική του επιστολή 18 Αυγούστου 1819, «οικούσαμεν και απεδεξάμεθα. Συνεισφέρομεν δε προσαρρωγήν και στηριγμών της σχολής ταύτης κατέτος γρόσια 50». Τα κείμενα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, στα οποία μόλις αναφέρθηκα, αποτελούν τεκμήρια ενός εγχειρήματος στις αρχές του 19ου αιώνα, συντονισμού και συγχρονισμού της υπόδουλης Κύπρου με την κυρίως Ελλάδα και μετακένωσης σε αυτήν των φιλοσοφικών και παιδευτικών ιδεών. Η περίοδος αυτή, από τις αρχές του 19ου αιώνα έως το 1821, αποτελεί την κορύφωση μιας διαφωτιστικής προσπάθειας στο νησί, η οποία προτάσει ως αναγκαιότητα τη σύσταση ελληνικών σχολών για τον φωτισμό του γένους. Τα γραπτά του Κυπριανού απηχούν κατά συνέπεια τον παρενετικό προσιλωμένο στην στρατηγική της μετάδοσης των φώτων της παιδείας των ελληνικών γραμμάτων, τον λόγο γενικότερα του διαφωτισμού. Καθότι, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος και πάλι στην ιδρυτική πράξη της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, είναι πολύ ωραία αυτά τα κείμενα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, γι' αυτό και σας διαβάζω αυτά τα παραθέματα. «Εις όσους περιήλθομεν τόπους και ξένας επαρχίας, άλλο δεν οικούομεν παρά μίαν αδιάκοπον ρήμην κατηγοριών εις τους Κυπρίους ημάς, ότι τα παραμικρότερα νησία και η παραμικρότερη πολιτεία έχουσι κοινά σχολεία συστημένα και μία περίφημη Κύπρος. Έναν κοινόν ελληνομουσείων δεν είναι άξια να συστήσει δια να σπουδάζωση τα παιδεία της πολιτείας». Και βεβαίως, όπως είναι εύλογο, σε αυτό το πλαίσιο της πνευματικής ανάτασης δεν θα μπορούσε παρά να συνδεθούν στην συνείδηση των πρωταγωνιστών αυτής της εξόρμησης η παιδεία και η γλώσσα με την ελευθερία. Γι' αυτό η ίδρυση σχολών, όπως ακριβώς συνέβηκε και στην κυρίως Ελλάδα, συμπορεύεται με τη διάδοση των επαναστατικών ιδεών. Εξάλλου, αυτή την περίοδο, πολλοί επιφανείς Κύπροι θα μοιηθούν στη Φιλική Εταιρεία,
Ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και οι αδελφοί Θησαία, ο Νικόλαος και ο Θεοφύλακτος. Ο τελευταίος, μάλιστα, ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησαίας θα διαδραματίσει κέριο ρόλο στα δραματικά γεγονότα της 9ης Ιουλίου του 1821, στη διάρκεια των οποίων, όπως γνωρίζετε, απαγχωνίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και καρατομήθηκαν οι Μητροπολίτες Πάφου, Κητίου και Κυρηνίας. Επί 30 μέρες, γράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Τούρκοι έσφαζαν πολλούς, τους έκοπταν μελιδών ζώντας, 200 προύχοντες πόλεων και χωρίων θυσιάστησαν και μόνοι οι φυγόντες διεσώθησαν, τα δε υπάρχοντα όλων και θανατοθέντων και φυγόντων εδημεύθησαν και επολύθησαν. Θυσία του Αρχιεπισκόπου, την οποία θα μνημειώσει 60 χρόνια αργότερα στο επικό ποίημά του, η 9η Ιουλίου του 1800 Λευκωσία, ο Βασίλης, του 1821 εν Λευκωσία, ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ένα εθνικό ποίημα γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο, σηματοδοτεί και το τέλος ή καλύτερα την αναστολή της διαφωτιστικής κίνησης. Καθώς ύστερα από το μαρτυρικό τέλος του Αρχιεπισκόπου, η Ελληνική Σχολή Λευκωσίας διέκοψε την λειτουργία της για 10 περίπου χρόνια. Η παιδευτική κίνηση θα εκδηλωθεί σύντομα ξανά και κορυφώνεται καθώς θα πλησιάζουμε στο τέλος της τουρκοκρατίας. Από τις πηγές γνωρίζουμε ότι το 1860 λειτουργούσαν στην Κύπρο 20 σχολεία, ελληνικές σχολές και αλληλοδιδακτικά σχολεία και 2 παρθεναγωγεία, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λάρνακα. Σε αυτά απασχολούνταν 30 δάσκαλοι και φοιτούσαν 1.180 μαθητές. Το 1872, δηλαδή 6 χρόνια πριν το τέλος της τουρκοκρατίας, ο πολύ δραστήριος, όπως γνωρίζουμε, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, πραγματοποίησε μία μεγάλη έρευνα περί της ενεστώσης καταστάσεως των έντες επαρχίες ημετέρων εκπαιδευτηρίων. Στην εισαγωγή του, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο κύριος Σταθόπουλος, αναφέρθηκε στον συνδετικό, συνενετικό χαρακτήρα της γλώσσας. Ως ημέτερες επαρχίες ορίζονται εδώ όλες οι υποδουλωμένες στην Οθωμανική εξουσία περιοχές κατοικούμενες από Έλληνες. Ανάμεσά τους και η επαρχία Κύπρου. Η έκθεση της Επιτροπής που ανέλαβε την έρευνα δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο και στην ενότητα επαρχία Κύπρου δημοσιεύονταν πολλές πληροφορίες για τις σχολές Λευκωσίας και Λάρνακας. Ειδική αναφορά γινόταν στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας. Κατά σύμπτωση, τον ίδιο χρόνο που δημοσιεύεται η έκθεση, δηλαδή το 1872, αποφυτούσε από την Ελληνική Σχολή Λευκωσίας, είχε ξεκινήσει την φίτησή του σε αυτήν ως προστατευόμενος του Αρχιεπισκόπου Σοφρονίου, ο Γεώργιος Μιχαηλίδης Βυζιεινός.
Το 1878, όταν η Κύπρος μεταβιβάζεται από την Τουρκία στην Αγγλία, η πρώτη αποικιακή κυβέρνηση βρίσκεται εξ αρχής με το καθολικό αίτημα της Ένωσης. Συγχρόνως, βρίσκει την ελληνική παιδεία οργανωμένη, σχετικά οργανωμένη, αλλά πλήρως προσαρμοσμένη στην παιδεία του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Το 1893 θα ιδρυθεί το Παγκύπριον Γυμνάσιο στη Λευκοσία, συνέχεια της ελληνικής σχολής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και επίσης το Παιδαγωγικών Διδασκαλείων και το Διδασκαλείο Θηλαίων Φανερωμένης, στα οποία φοιτούν δάσκαλοι και δασκάλες αντιστοίχως. Τόσο το Παγκύπριο Γυμνάσιο όσο και τα διδασκαλεία αναγνωρίζονται από την ελληνική κυβέρνηση ως ισότιμα με τα αντίστοιχα γυμνάσια και διδασκαλεία του ελληνικού κράτους. Η ίδρυση των διδασκαλείων σηματοδοτεί τη διάδοση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία δημοτικών σχολείων σε όλη την Κύπρο. Η εφορία που επικράτησε ύστερα από την απαλλαγή του τόπου από την Οθωμανική δουλεία είχε γεμίσει με φρούδες ελπίδες τους Κυπρίους ότι οι Άγγλοι θα τους επέτρεπαν να ασκήσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σιγά σιγά οι ελπίδες αυτές θα διαψευστούν. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινάει μια διαδικασία πολιτικής συνειδητοποίησης η οποία θα οδηγήσει στη λαϊκή εξέγερση στη Λευκοσία τον Οκτώβριο του 1931 με κύριο αίτημα την Ένωση. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Κωστής Παλαμάς, προλογίζοντας τα ποίηματα του Κύπριου ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη, διαλεκτικός ποιητής, έκανε λόγο για ένα συμβολικό αγκάλιασμα που πέρασε στην συλλογική συνείδηση και ως σύμβολο. Αναφερόταν ο Παλαμάς στο αγκάλιασμα της κόρης με τη μάνα. Στην κυπριακή συνείδηση έλεγε «Η ιδέα του αγκαλιάσματος αυτού ξετυλίγεται, μεγαλώνει, πλάθεται απάνω από κάθε πολιτική ανάγκη και σύνεση και σοφιστική». Από την άλλη πλευρά τώρα, η αποικιακή κυβέρνηση, εκτός από διάφορα κατασταλτικά μέτρα, τα οποία εντάθηκαν στα χρόνια της Παλμεροκρατίας, έτσι ονομάστηκε η περίοδος 1933 μέχρι 1939 από το όνομα του Άγγλου κυβερνήτη Πάλμερ, προκειμένου να αντιμετωπίσει στο πεδίο των ιδεών το αίτημα της Ένωσης, θα αμφισβητήσει την ελληνικότητα των Κυπρίων και θα επιχειρήσει συστηματικά να μεταβάλει την ελληνική συνείδηση του πληθυσμού. Οι Έλληνες της Κύπρου, κυρίες και κύριοι, αυτή την περίοδο, 100 χρόνια περίπου από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, όταν στα 1830 και οι Έλληνες κάτοικοι του ελληνικού βασιλείου βρέθηκαν σε μια ανάλογη κατάσταση κάτω από τις θεωρίες του Φαλμεράιερ, οι οποίες ακριβώς αμφισβητούσαν την ελληνική τους καταγωγή, επιδόθηκαν και αυτοί σε μια διαδικασία αντίκρουσης αυτής της θεωρίας, μια διαδικασία εθνικής αυτογνωσίας εν τέλει. Στο πλαίσιο πάντως οι Άγγλοι αυτής της εκστρατείας πολιτικής αποδόμησης των συνειδήσεων επεχείρησαν καταρχάς μια συστηματική προσπάθεια άλωσης της ελληνικής δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Η ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής της Αγγλικής κυβερνήσεως εν Κύπρο έγραφε χαρακτηριστικά το 1952 ένας εκ των πρωταγωνιστών
των εκπαιδευτικών πραγμάτων αυτής της περίοδου, ο Κωνσταντίνος Πυριδάκης, είναι η ιστορία μιας αγωνιώδους πάλης μεταξύ του ελληνικού λαού, αφενός ζητούντος να περισσώσει την εθνική του παιδεία και των εθνισμών του και αφετέρου της ξένης κυβερνήσεως, η οποία επιζητεί να κυριεύσει το εθνικό προπύργιο, το οποίο είναι η εθνική του παιδεία. Παράλληλα, στο επίκεντρο αυτής της ιδεολογικής αναμέτρησης θα εμπλακεί και η κυπριακή διάλεκτος, την οποία θα επικαλεστούν οι Άγγλοι ως απόδειξη της ιδιαιτερότητας και της ιδιορυθμίας του κυπριακού πολιτισμού. Σημαντικό από αυτή την άποψη τεκμήριο αυτής της, του ακήρυχτου πολέμου ανάμεσα στην αγγλική προπαγάνδα και τους Κύπριους λογίους υπήρξε το ιστορικής σημασίας άρθρο του Κυριάκου Χατζιωάννου «Η ελληνικότης της Κύπρου βάση των γλωσσικών κριτηρίων», το οποίο γράφτηκε στην αρχή του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα, και σε αυτό ο συγγραφέας του άρθρου παραπέμπει στα ομηρικά έπι, προκειμένου να αποδείξει ότι η Κύπρος είναι ελληνική ήδη κατά τον 9ο και 8ο αιώνα. Ακόμη, ότι εξαιτίας της απομόνωσής της, η κυπριακή διάλεκτος διατήρησε πολλά αρχαϊκά στοιχεία, περισσότερα συγκριτικά με τις άλλες ελληνικές διαλέκτους, τα οποία ανάγονται στην ομηρική εποχή. Τούτα τα αρχαϊκά στοιχεία επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παιδεία υπήρξαν στους 3 αιώνες της τουρκοκρατίας και στα 80 χρόνια της αγγλοκρατίας τα ερίσματα πάνω στα οποία θεμελιώθηκε η συλλογική συνείδηση του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου. Σε αυτά τα ερίσματα οι Κύπροι πνευματικοί άνθρωποι δημιούργησαν τα αναχώματα και τα οχυρώματά τους και αμύνθηκαν πεισματικά και επίμονα, απομακρυσμένοι και απομονωμένοι, πολλές φορές εγκαταλελειμμένοι από το ελληνικό κράτος, στην αφιλόξενη γωνιά τους, στην νότιο-ανατολική άκρη της Μεσογείου. Όμως, αντισταθμίζει που γράφουμε ελληνικά, είχε πει ο Κώστας Μόντης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουκουρή και ευχόμαστε η ελληνική γλώσσα απόρθητη και ακμαία να διατρανώνει πάντοτε τη λαμπρή ελληνικότητα της Μεγαλονήσου. Τώρα θα μου επιτρέψετε ένα μικρό επεισόδιο αυτοαναφορικότητας ή αυτοπάθειας, όπως θα έλεγαν οι γραμματικοί, καθώς θα παρουσιάζω τον εαυτό μου ως τελευταίο ομιλητή και ανεβαίνω στο βήμα. Το θέμα μου είναι Έλλην λόγος, ιδεολογικές και πολιτισμικές συνδηλώσεις. Θα θεωρήσω εμπεδοθήσεις τις προσφωνήσεις και δεν θα τις επαναλάβω για να οικονομήσουμε και χρόνο. Άξιον και δίκαιον, λοιπόν, είναι σήμερα η μέρα της ελληνικής γλώσσας να ξαναπούμε σε όλους τους τόνους. Ελληνική είναι η γλώσσα στην οποία η Δύση συλλάβησε, άρθρωσε και διαμόρφωσε για πρώτη φορά φιλοσοφικό, επιστημονικό και αισθητικό στοχασμό. Η ετυμολογία του δυτικού πολιτισμού θα αναμοχλεύει πάντοτε κάποια ελληνική ρίζα. Και οποιαδήποτε εκδοχή μιας άλλης αλλοδαπής ή έγχρωμης Αθηνάς θα καταγράφεται πάντα ως διαβατάρικη και εφάνταστη εκεντρικότητα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές και στο κεντρικό αφήγημα
που μένουν ημίφωτες. Και μία τέτοια θα επιχειρήσω να ψηλαφίσω με αναγκαστική συντομία, επιλέγοντας κάποιες κορυφαίες στιγμές ενός μεγάλου χρονικού όπου η ελληνική γλώσσα διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε ζητήματα ιδεολογικής, πολιτικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Πρώτος σταθμός. Το τελευταίο ελληνιστικό κράτος, αυτό της Αιγύπτου των Πτολεμαίων, υπέκυψε στη ρωμαϊκή υπερδύναμη το 31 π.Χ., αλλά ήδη από τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα η Ρώμη κυριαρχεί στο μεσογειακό χώρο. Ωστόσο, παρά τη ρωμαϊκή πολιτική κυριαρχία, η πρωτοκαθεδρία της ελληνικής στην ανατολική πλευρά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δεν κινδύνευσε ποτέ σοβαρά, ενώ οι ελληνόφωνοι υπήκοοι της Ρώμης δεν νοιάστηκαν ποτέ στα σοβαρά να μάθουν λατινικά. Μία παράδοση βέβαια που ετήρησε ευλαβικά και ο νεότερος ελληνισμός μέχρι σήμερα. Το αποτύπωμα αυτής της τάξης πραγμάτων απέκτησε βαθμιαία ιστορική οντότητα και υπόσταση με το Βυζάντιο, τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδοξίας και βέβαια με το σχίσμα. Γλωσσικά, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, η Δύση εκλατινίστηκε. Αλλά στη ρωμαιοκρατούμενη Ανατολή, χωρίς να χρειαστεί αντάρτικο βουνού ή πόλεων ή κρυφό σχολείο, η κύρια και πιο αποτελεσματική αντιστασιακή οργάνωση ήταν η ελληνική γλώσσα. Ο Λουκιανός, γεννημένος το 125 π.Χ., μετά Χριστό, ήταν Σύρος, από τα Σαμόσατα, σήμερα Σαμσάτ, μέρος του τουρκικού εδάφους και δυστυχώς μέσα στην ακτίνα του σεισμικού ολέθρου. Ο Λουκιανός, λοιπόν, είχε ως μητρική γλώσσα κατά πάσα πιθανότητα τα αραμαϊκά, αλλά ένα μεγάλο μέρος του έργου του θα μπορούσε συνολικά να τιτλοφορηθεί «Πώς να γίνεις Έλληνας». Όπως αντιλαμβάνεστε, η κύρια προϋπόθεση ήταν η ελληνομάθεια και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Για να το πω αλλιώς, έπρεπε να ξέρεις όχι απλώς τη λεγόμενη κοινή, μια πιο απλουστευμένη μορφή της αττικής διαλέκτου, αλλά την αυθεντική αττική γλώσσα. Φυσικά ήταν απαραίτητο και να την εκφέρεις με τη δέουσα προφορά. Χαριτωμένος και σε σοφισμένα σατυρικός, ο Λουκιανός σε διάφορα έργα του ηρωνεύεται όλους εκείνους που μιλούν, ντύνονται, τσακίζονται και λυγίζονται «μόρε Γκρέκο». Ωστόσο, πίσω από την πρόσωψη αυτής της ηρωνικότητας είναι εύκολο να δει κανείς το ταυτωτικό άγχος ενός αλλοδαπού που θέλει για προφανείς λόγους κοινωνικής ανόδου και συμμετοχής στην τάξη των διανοουμένων να ενσωματωθεί στον ελληνικό λόγο. Ο Λουκιανός είναι Σύρος πρόσφυγας στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Σε μια εποχή ρωμαϊκής πολιτικής κυριαρχίας, σε μια εποχή όπου, όπως προσφυώς υπόθηκε, το σημαντικό ήταν να γίνεις Έλληνας μένοντας ταυτόχρονα Ρωμαίος. Σε μια εποχή όπου πολύ περισσότερο από ότι η γαλλική γλώσσα παλιότερα ή η αγγλική σήμερα, η ελληνική συνδήλωνε πολιτισμική υπεροχή και αξίωνε πολιτισμική μονογλωσσία. Δεύτερος σταθμός. Είναι γνωστό ότι τα ελληνικά έπαθαν σχεδόν ολική έκλειψη στον Δυτικό Μεσαίωνα. Αλλά ακόμη πιο γνωστό είναι το αφήγημα που τα θέλει να παίρνουν τη ρεβάνς στην περίοδο της Αναγέννησης.
με αφετηρία τους λόγιους πρόσφυγες του Βυζαντίου και εφαλτήριο τους Ιταλούς ουμανιστές. Όμως το γνωρίζω ελληνικά αυτή την περίοδο. Αποτελεί την υπόκρουση μιας πολύ πιο σύνθετης πλοκής, όπου η γνώση της ελληνικής γλώσσας βρέθηκε πρωταγωνίστρια σε διαμάχες και εντάσεις που καθόρισαν τα σχήματα και τις όψεις της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Ο ήρωας της υπόθεσης αυτής, ο Έρασμος, γεννημένος το 1466, είναι ο διαπρίσιος κήρυκας της ελληνομάθειας που με τις ιεραποστολικές του διαδρομές όχι μόνο δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επίσημη εγκατάσταση των αρχαίων ελληνικών στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, αλλά έδωσε στην ελληνομάθεια διαστάσεις συμβόλου κριτικής και ορθολογικής αμφισβήτησης παραδοσιακών βεβαιοτήτων, όταν αναθεώρησε το κείμενο της Καινής Διαθήκης, διορθώνοντας δυνάμη της βαθιάς του ελληνομάθειας αστοχίες της λεγόμενης Βουλγάτα, δηλαδή του λατινόγλωσσου κειμένου της Καινής Διαθήκης, που αποτελούσε το παραδοσιακό βάθρο της ρωμαιοκαθολικής θεολογίας και που ρωμαιοκαθολική εκκλησία το είχε ανακηρύξει ως το μόνο αυθεντικό θεία χάριτη εμπνεύσει και επινεύσει κείμενο, τοποθετώντας το πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Το Novum Testamentum του Έρασμου, όμως, αμφισβητούσε το κύρος μιας βίβλου που δεν ήταν μόνο κυρίαρχος, θεολογικός και θρησκευτικός νομοκάνονας, αλλά και γνώμονας ηθικής και κοινωνικής ευταξίας. Έτσι, η γνώση των ελληνικών καταγγέλθηκε ως πηγή κακών και ως αίρεση. Οι εκκλησιαστικοί άμβονες άστραφταν και βροντούσαν. «Κρατήστε τα παιδιά σας μακριά από τα ελληνικά. Είναι η μήτρα όλων των αιρετικών απόψεων. Μην αγγίζετε τα βιβλία του ανθρώπου, ο οποίος τολμά να διορθώσει τα ιερά κείμενα». Αλλά το πολεμικό θέατρο περιλάμβανε και τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, όπου, όπως είπα, ο ελληνικός λόγος και η ελληνική γλώσσα, λόγω Εράσμου, αποτελούσαν τότε ένα νέο είδος ουμανιστικής τεχνολογίας. Στην Οξφόρδη, ομάδες κρούσεως διέκοπταν βία τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, για να μην νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στο ελληνικό πανεπιστήμιο, και δημιουργούσαν διάφορα ζητήματα, ταραχές, με το πιο δραστήριο κλαμπ αυτής της ειδικότητας να έχει την επωνυμία «Οι Τρώες», προφανώς αρχαία τύπου αντίστασης εναντίον των κακών Ελλήνων. Η ηθική αυτουργία της ελληνομάθειας σε γεγονότα και κινήσεις που προκαλούσαν συναγερμό στο θεολογικό και εκκλησιαστικό κατεστημένο είναι μία μόνο όψη του ζητήματος. Μια άλλη εξίσου κρίσιμη είναι ότι αυτή η εξέλιξη έδινε όθηση στη μεταρρύθμιση και στα αιματηρά της έκτροπα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η γνώση των αρχαίων ελληνικών την εποχή αυτή των μεγάλων πνευματικών και διανοητικών μετατοπίσεων αποβαίνει τεκμήριο νεωτερικής προαίρεσης απέναντι στα παραδεδομένα και οριοθετεί με νέους τρόπους τόσο τις θρησκευτικές και πολιτισμικές ταυτότητες όσο και μια καινούρια συνείδηση ατομικότητας, όπως εύστοχα έχει υποθεί μέσα στον ευρωπαϊκό 16ο αιώνα. Ανάμεσα στο «μάθετε ελληνικά» και στο «προφυλάξτε τα παιδιά σας από τα ελληνικά» μενόταν μια ολόκληρη επανάσταση. Στη ρήμη του αναγεννησιακού ουμανισμού, τα ελληνικά πρακτορεύουν μια νεωτερική αντίληψη ατομικότητας απέναντι στους συλλογικούς καταναγκασμούς της παράδοσης,
υποθάλπουν παγανιστικούς αισθησιασμούς, αντίρροπους στη θεοκρατούμενη πνευματικότητα του Μεσαίωνα και με αυτόν τον τρόπο συνεργούν άμεσα στην επόαση και την εκόλαψη του πρώιμου και όριμου διαφωτισμού δύο περίπου αιώνες αργότερα. Σταθμός τρίτος ή πώς η Ελλάδα τυράννησε τη Γερμανία. Και τέτοια τυραννία υπήρξε όταν ο γερμανικός ρομαντισμός και η εθνικιστική του γόμωση έκαναν την Ελλάδα ίνδαλμα και πρότυπο για τη διαμόρφωση του γερμανικού ήθους. Και με τις μεταρρυθμίσεις του Αλεξάνδερ φον Χούμπολτ, γεννημένος το 1769, τοποθέτησαν την ελληνομάθεια στο κέντρο του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι Γερμανοί καμάρωναν ότι οι δικηγόροι τους ήξεραν όμηρο και ότι οι έμποροι τους μπορούσαν να απαγγέλουν Σοφοκλή. Δεν είναι του παρόντος, αλλά αυτός ο φλογερός γερμανικός έρωτας για την Ελλάδα δεν είναι άσχετος, το αντίθετο μάλιστα, με θεωρίες και αντιλήψεις πολιτισμικής και κυρίως φιλετικής καθαρότητας και ανωτερότητας, που αργότερα έμελαν να δρομολογήσουν την κοσμοθεωρία του εθνικοσοσιαλισμού και τελικά με τη συνδρομή φιλολόγων και ιστορικών να κανονίσουν δύο συναντήσεις κορυφής. Τη μια ανάμεσα που έφεραν μάλλον τον Περικλή στην Καγκελαρία και τον Χίτλερ στην Ακρόπολη. Με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι για ένα διάστημα τα ελληνικά ήταν η δεύτερη επίσημη γλώσσα του εθνικού σοσιαλισμού. Αλλά βέβαια και ο διάβολος μπορεί να παραπέμψει στις γραφές. Αλλά στη Γερμανία του 19ου αιώνα υπήρξε και μια άλλη εξέλιξη, οι συνέπειες της οποίας είναι άμεσα αισθητές σήμερα. Το Γερμανικό Πανεπιστήμιο έκανε την ελληνομάθεια μέρος μιας συστηματικής, αυστηρά επιστημονικής αρχαιογνωσίας, στο πλαίσιο της οποίας οι ακαδημαϊκοί αρχαιογνώστες απευθύνονταν πλέον σε άλλους ακαδημαϊκούς αρχαιογνώστες. Με άλλα λόγια, η ελληνομάθεια έγινε υπόθεση του σπουδαστηρίου και του εξειδικευμένου σεμιναρίου, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τον δικό της αυτοαναφορικό δρόμο. Αν κάποτε τα ελληνικά ήταν πυρήνας μιας ευρύτερης ανθρωπιστικής παιδείας, μιας Bildung, τώρα έγιναν αντικείμενο μιας ακαδημαϊκά οριοθετημένης ζώνης ως Altertumswissenschaft, ως αρχαιογνωσία. Αλλά αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της συντεταγμένης ακαδημαϊκής αρχαιογνωσίας, ειδικά η ελληνομάθεια κατέλαβε την πιο περίοπτη θέση στο χώρο της γερμανικής διανόησης και παιδείας. Και φαίνεται σήμερα, μακρινή η εποχή, όπου χωρίς ελληνικά και αν δεν ήσουν νεοσύλλεκτος ή βετεράνος στο μέτωπο του ομηρικού ζητήματος, δεν διέθετες διαπιστευτήρια διανοουμένου. Και φαίνεται ακόμα πιο μακρινή, αν θυμηθούμε, και οι μνήμες είναι νοπές, την τελευταία πράξη αυτού του δράματος με τον Όμηρο εναγόμενο ως σεξιστή και τους ελληνομαθείς ομυρίζοντες, κατηγορούμενος για υπόθαλψη πολιτικής μη ορθότητας. Τέταρτος σταθμός, την ίδια εποχή και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι Βρετανοί, πάντα πιο εμπειρικοί, καλλιεργούν ένα ήμερο και σε σύγκριση με το γερμανικό μοντέλο, μάλλον ερασιτεχνικό είδος ελληνομάθειας, που ωστόσο υποθάλπει ταξικό ελιτισμό. Ενώ στον λίγο πολύ αποστηρωμένο κόσμο των κολεγίων της Οξφόρδης και του Κέιμπριτς, συχνά η γνώση των ελληνικών
εμφανίζεται ως τιμαλφές γλωσσομάθειας, ακριβώς επειδή η ελληνική θεωρείται η τελειότερη γλώσσα του κόσμου, αριστούργημα της ανθρώπινης διάνοιας και άλλα παρόμοια. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω εδώ τον πιο φονταμενταλιστικό εκπρόσωπο αυτών των πανηγυρικών, εταίρο του King's College του Cambridge στα τέλη του 19ου αιώνα, τον James Stephen, και σας τον συστήνω. Όχι επειδή έλεγε κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους λάτρεις της ελληνικής αρχαιογλωσσίας, αλλά επειδή ήταν ξάδελφος της Virginia Woolf, για ένα διάστημα βασικός ύποπτος ως Jack Αντεροβγάλτης και τόσο ηρωικά παράφρον, ώστε να αυτοκτονήσει αρνούμενος τροφή. Το ψυχιατρικό ανακοινωθέν αποφεύγει να συνδέσει τα ελληνικά με τον αυτοκτονικό ιδεασμό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στις ανεκδοτολογικές αποφύσεις της βρετανικής ελληνομάθειας πρέπει μάλλον να κατατάξουμε το γεγονός ότι στα μέσα του 19ου αιώνα το τέλος εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο του Λονδίνου ήταν 6 λίρες για όσους ήξεραν αρχαία ελληνικά και 100, κύριε Πρόεδρε, για τους ανελλήνιστους. Ιδού λοιπόν τα ελληνικά ως κονκάρδα και οικόσιμο, ως αιρετικό μορμολίκιο ή ως φυλαχτό, αλλά ακόμη και ως εκπτωτικό κουπόνι. Αυτά είναι κάποια επεισόδια από το χρονικό των μεταβαλλόμενων δηλώσεων και συνδηλώσεων του «Γνωρίζω ελληνικά» στην πολιτισμική ιστορία της ευρύτερης Δύσης, όπου η ελληνομάθεια δεν ήταν ποτέ απλό ζήτημα γλωσσικής πρίκας και αρχαιογνωστικού παρασύμου, αντίθετα ήταν ενεργός εστία διαπραγμάτευσης πολιτισμικών θέσεων και ταυτοτήτων, κρίσιμη συνεκδοχή ενός ευρύτερου ουμανιστικού κοσμοειδόλου, αλλά και πεδίο διελκυστίνδας ανάμεσα στις έννοιες του παραδοσιακού και του νεωτερικού. Τελευταίος σταθμός στα καθημάς. Είναι γνωστό ότι οι γλωσσικές οδύνες είναι μέρος του νεοελληνικού τοκετού. Και ποικίλοι ήταν οι ανάδοχοι που έριζαν για το ποια ελληνικά έπρεπε να μιλήσει το νεογνώ. Η διγλωσία, η σχίζογλωσία όπως κάποιοι την είπαν, ήταν παλαιό κληροδότημα που επέπρωτο να εξελιχθεί από ζήτημα λογιότητας και ορθοέπειας σε υπαρξιακή επιλογή. Δεν είχαν όλοι τη σοφροσύνη του φαναριώτη Δημητράκη Καταρτζή, γεννημένος το 1730, που ήθελε να διδαχτεί το γένος από την αρχαιότητα, αλλά να μιλήσει τη φυσική του γλώσσα. Γιατί, όπως έλεγε, κανείς δεν έχει εξουσία να δώσει σε μια λέξη το πάθος όπου δεν έχει αυτή στο στόμα του λαού. Αλλά για κάθε Δημητράκη Καταρτζή υπήρχε και ένας Κωνσταντίνος Οικονόμος, που λίγο πολύ προσδοκούσε, όπως και πολλοί άλλοι, ότι υιοθετώντας μια μορφή αρχαΐζουσας ελληνικής κατά το δυνατόν κοντά στην Αττική γλώσσα, το γένος θα απέβαινε με την σάρκωση της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας. Υποθέτω ότι όσοι διακατέχονταν από αυτόν τον ευσεβή πόθο ήλπιζαν σε κάποιο είδος ενδοφλέδιας χορήγησης της γλώσσας του Πλάτωνα και του Ξενοφόντα. Στην εξέλιξη αυτού του δράματος, γύρω από τις μεσαίες διαδρομές και τις μέσες οδούς, ακροβολίστηκαν οι τοξότες του αρχαϊσμού και τα φουσάτα του δημοτικισμού. Καρδιές χάλασαν, αίμα χύθηκε, ο μυστριώτης οριόταν, ενώ ο Χατζηδάκης τελικά δίλιαζε και ο Βενιζέλος αναγκαζόταν μερικώς τουλάχιστον να πισωματήσει. Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα μετά από 200 χρόνια
ελληνικής κρατικής οντότητας. Έχουμε σήμερα καταγεγραμμένα πάνω από 200.000 λέξεις, λήματα σε χρήση σε σύγχρονα κείμενα. Και ο αριθμός αυτός δεν είναι παρά τα 2/3 του εκτιμόμενου συνολικού λεξιλογίου των 300.000 λημάτων για τη γλώσσα 11 εκατομμυρίων ομιλητών. Για τη σωστή αποτίμηση του αριθμητικού αυτού δείκτη, αρκεί να ανατρέξουμε στο αυθεντικό λεξικό της Αγγλικής, το Webster's Third International, που καταγράφει 350.000 λέξεις λήματα για την πολυσυλλεκτικότερη γλώσσα του κόσμου, την Αγγλική, με 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Ευλογημένοι από το ζάπλωτο παρελθόν και την αχανή ιστορικότητά της, η συγκερινή μας ελληνική γλώσσα προσφέρει στους χρήστες της ένα ευρύτατο φάσμα εκφραστικών επιλογών, ένα τεράστιο απόθεμα λεξικολογικών ψηφίδων και κυρίως εν πνεύματι γλωσσικού φιλελευθερισμού δυνατότητες κίνησης ανάμεσα σε ποικίλα υφολογικά επίπεδα που προσδιορίζονται από την ιστορική της διαστρωμάτωση. Θέλω να πω ότι ενώ ο φέρον οργανισμός και οι δομικές αρθρώσεις της είναι αποτέλεσμα της φυσικής γλωσσικής εξέλιξης στη μορφή της σημερινής νυφάλιας και ισορροπημένης δημοτικής, η μορφή αυτή μπορεί να φιλοξενεί με άνετη προσαρμοστικότητα εξάρσεις αρχαιότροπης λογιότητας που πολλαπλασιάζουν την εκφραστική της εμβέλεια και ακρίβεια. Κατά μία έννοια, το γλωσσικό οικοσύστημα της ελληνικής είναι ενιαίο και επειδή ο μορφολογικός συντηρητισμός της σε σχέση με προηγούμενες μορφές της είναι ισχυρός, προσφέρει άπλετο χώρο για τεχνίεντα μεταβολισμό της γλωσσικής διαχρονίας σε συγχρονία. Και με αυτό επισημαίνω μόνο έναν και εν είδη παραδείγματος τρόπο για μια μεστή υψηλής τεχνολογίας γλωσσική χρήση. Αλλά θέλει η γλώσσα σαν την ελευθερία τόλμη και αρετή. Θέλει στοργή στο σχολείο, στα ελληνικά που γράφονται ή ακούγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ελληνικά που ακούγονται στο κοινοβούλιο, στα ελληνικά που ακούγονται από πολιτικούς και δημοσιολογούντες. Στοργή, τόλμη και αρετή που γίνονται επιτακτικότερες σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου νέες μορφές επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα επιβάλλουν συχνά μια στοιχειώδη οικονομία διατύπωσης όπου κυριαρχεί η βραχυγράφηση της σκέψης και της έκφρασης, η συνθηματολογική απλούστευση και άλλες παρακαμπτήριες του λόγου, όπως το ξέρουμε. Επιτρέψτε μου να τελειώσω επαναλαμβάνοντας το περσινό μήνυμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, υπαγορεύει διπλή αναφορά στην ιστορική διαχρονία μιας γλώσσας με απαράμιλο πολιτισμικό φορτίο και σημασία για τον παγκόσμιο πολιτισμό και ταυτόχρονα στη συγχρονία της σημερινής ελληνικής που μέσα από μια μακρά εσωτερική διαπραγμάτευση ακμάζει σήμερα ως βαθιά καλλιεργημένο και σοφά ρυθμισμένο γλωσσικό όργανο. Εορτάζουμε την ελληνική του ελληνισμού ως απαράγραπτη πολιτισμική παρακαταθήκη που καθόρισε γενετικά το ήθος της ευρύτερης Δύσης, αλλά και τη ζώσα ελληνική που πλέον χωρίς καθαρεύουσες αγγυλώσεις ή δημοτικιστικές αποκοτιές αρθρώνει με δυναμισμό και πληρότητα τη σύγχρονη Ελλάδα και τον σύγχρονο ελληνισμό. Και το πρώτο μας καθήκον
δεν είναι να λιτανεύουμε τη γλωσσική μας κληρονομιά με ανιστόρητες αυταρέσκειες, αλλά να την τιμήσουμε τόσο με την οργανωμένη εκπαιδευτική μας έγνοια, όσο και καθένας και κάθε μια ξεχωριστά ως περήφανοι κληρονόμοι και επαρκείς χρήστες. Σας ευχαριστώ. Μια και ο κύριος Ευαγγελής δεν μπορεί να αυτοσχολιαστεί, θα πω εγώ τις ευχαριστίες. Τον ευχαριστώ πολύ και τον συγχαίρω για την πολύ ωραία ομιλία του και κατά το περιεχόμενο και κατά την εκφορά του λόγου. Επίσης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους ομιλητές. Λαμπρές οι ομιλίες, ωφεληθήκαμε πολύ και μάθαμε πολλά πράγματα. Και επίσης, να ευχαριστήσω όλους εσάς που τιμήσατε αυτή την εκδήλωση, την ελληνική γλώσσα, την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, με την παρουσία σας παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και το τελευταίο, λύνω τη συνεδρίαση.